Εδώ τώρα θα ήθελα να προσέξετε κάτι, γιατί είναι κάτι πολύ σπουδαίο και που συνήθως το αγνοούμε. Ίσως και στο σχολείο σας ακόμη δεν θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό, ή ακόμα και στα κηρύγματα δεν θα το ακούτε εύκολα. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου οπωσδήποτε δεν εξαντλεί στη λύτρωση του, δεν εξαντλείται στη λύτρωση του ανθρώπου, που έχει μόνο ένα αρνητικό χαρακτήρα, όπως είναι η νίκη κατά του θανάτου, η νίκη κατά του διαβόλου και η νίκη κατά της αμαρτίας. Αλλά επεκτείνεται και σε μια θετική πλευρά, δηλαδή στη θέωση, που είναι η καινή κτήση του ανθρώπου. Να σας το εξηγήσω. Γιατί ο Θεός Λόγος ενενθρώπισε? Θα απαντήσετε: για να νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία, το θάνατο. Αυτό δεν είναι επαρκές. Είναι σωστό, αλλά είναι μόνο μία πλευρά. Και μάλιστα, αν το θέλετε, είναι αρνητική πλευρά. Διότι όταν θα ερχόταν ο ενανθρωπίσας λόγος για να νικήσει αυτά τα τρία, τότε σε μένα, επειδή και στα τρία θα είχα προσβληθεί, θα μου δημιουργούσε την ίαση, τη θεραπεία. Τότε λοιπόν η λύτρωση δεν θα είχε παρά μόνο ιαματικόν χαρακτήρα. Αλλά εκεί δεν εξαντλείται η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, διότι είναι μόνο η αρνητική όψη. Το να με κάνει καλά, αυτό είναι η μία πλευρά, και όπως σας είπα, αρνητική. Πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Και ποια είναι αυτή η άλλη πλευρά, η θετική? Πρέπει να φτάσω εις αυτή τη θέωση. Δηλαδή, το πρόγραμμα του Θεού Λόγου δεν είναι το να ενανθρωπίσει για να νικηθεί ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος, αλλά ήταν η αρχική βουλή του Θεού. Είτε, σας το έχω ξαναπεί, είτε αμάρτανε ο άνθρωπος, είτε δεν αμάρτανε ο άνθρωπος. Ξέρετε, πολλές φορές κοιτάζοντας μέσα στη φύση, αν κανείς μπορεί να βλέπει μερικά πράγματα, τα χαίρεται. Σας είπα για τις πάπιες προηγουμένως. Ναι, γιατί τώρα το μεσημέρι μου δόθηκε μια αφορμή να βλέπω τις πάπιες πώς κινούνται μέσα στο νερό. Ήταν ένα κάτι πολύ ωραίο. Ρίχναμε καλαμπόκι μέσα στο νερό. Ήταν μια μικρή λίμνη, αρκετά βαθιά, με πολύ νερό που έτρεχε από το βουνό. Και ρίχναμε καλαμπόκι, και αυτές θέλαν να πιάσουν το καλαμπόκι στον πυθμένα της λίμνης και έκαναν κάτι βουτιές χαριτωμένες. Ήταν αληθινή ψυχαγωγία. Όπως λοιπόν ευουτούσαν και γελούσαμε, χαιρόμαστε, είπα κάτι που πολλές φορές το έχω πει. Εγώ γελώ και χαίρομαι που βλέπω τις πάπιες όπως κινούνται. Όταν ο Θεός Λόγος έκανε τις πάπιες και τις έβλεπε να βουτάνε στο νερό, τι έκανε? Θα λέγαμε απλά, γελούσε, χαιρόταν. Λοιπόν, το λέει η Αγία Γραφή. Το λέγει εις το 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Λέγει: εγώ η Σοφία που ήμουν με τον Πατέρα και συνδημιουργούσα, ήμουν εφρενωμένη, χαιρόμουνα όταν δημιουργούσε. Μα είναι δυνατόν εκείνος που έκανε αυτά τα χαριτωμένα πράγματα μέσα στην κτήση, που εμείς τα κτίσματα, οι αμαρτωλοί, οι πεσμένοι άνθρωποι, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε? Είναι δυνατόν ποτέ να μην εχαίρετο ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε τότε που τα δημιουργούσε όλα, να μην χαίρεται? Είναι δυνατόν ποτέ? Λοιπόν, αρχικό σχέδιο ήταν αυτό του Θεού Λόγου, να ενανθρωπίσει, να μείνει μέσα στη δημιουργία του
Και αφού θα εντείνεται τη δημιουργία του, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Ισάκ του Συρού, να ήταν μαζί με τα κτίσματα που έκανε, να έχει μία, προσέξτε τη λέξη, τη φράση που θα πω, εμπειρική κοινωνία. Να έχει μία εμπειρική κοινωνία και να χαίρεται. Τι θα πει εμπειρική κοινωνία? Ξέρετε πώς είναι η απόσταση του Θεού από τα κτίσματα? Ο Θεός είναι άκτιστος. Είναι το απόλυτο και άπειρο πνεύμα. Τα κτίσματα τι είναι? Είναι τα έργα του. Και ξέρετε πόσο απέχει η ουσία των κτισμάτων από την ουσία του Θεού? Και εγώ δεν ξέρω, είναι αφάνταστο πόσο απέχει. Συνεπώς, ναι μεν ο Θεός Λόγος ζούσε, χαιρόνταν αυτά όλα που έκανε, αλλά έλειπε όμως, υστερούσε σε κάτι. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό στο Θεό, υστερούσε. Μπορούσε να υστερεί? Βέβαια, να σε τι? Σε αυτήν την εμπειρία. Είχε, όπως τα λέγαμε, μία θεωρητική γνώση. Ο Θεός ξέρει την αμαρτία? Βεβαίως. Έχει εμπειρία της αμαρτίας ο Θεός? Όχι. Την εμπειρία της αμαρτίας την έχω εγώ ο άνθρωπος που έχω αμαρτήσει. Αλλά ο Θεός έχει θεωρητική γνώση της αμαρτίας. Δεν έχει εμπειρική γνώση, γιατί ο Θεός είναι αναμάρτητος. Πώς λοιπόν ο Θεός, που είναι ο δημιουργός, θα μπορούσε να έχει εμπειρία της δημιουργίας του? Εδώ είναι τώρα το εσηγημένο μυστήριο χρόνης αιωνίης που λέει ο Απόστολος Παύλος. Το εσηγημένο μυστήριο, το αποκεκριμένο μυστήριο, ότι ο Θεός Λόγος θα ενηθρόπιζε, θα εσαρκούτο, για να αποκτήσει αυτή την εμπειρία των δημιουργημάτων και να χαίρεται μέσα στη δημιουργία του. Καταπληκτικό. Αυτή είναι η θετική όψη, που σημαίνει ο Θεός μένοντας, που θα ενυνθρώπιζε, μένοντας μέσα στη δημιουργία του, θα χαιρόνταν εμάς και εμείς εκείνον. Αυτό λέγεται θέωσης. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Επειδή όμως ο άνθρωπος έπεσε, αμάρτησε, τροποποιήθηκε ο τρόπος της σωτηρίας μας και δημιουργήθηκε το επεισόδιο του Σταυρού, ώστε με το Σταυρό ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε να μας θεραπεύσει, και αφού θα μας θεράπευε θα προχωρούσε στο παρακάτω, στη θετική όψη, να μας θεώσει. Το καταλάβατε, παιδιά? Σπουδαίο αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Συνεπώς, η ενανθρώπιση του Θεού δεν περιορίζεται μόνο στην αρνητική όψη, στην ίαση, στη θεραπεία, αλλά επεκτείνεται και στη θετική όψη, που είναι η θέωση. Γι' αυτό το περιεχόμενο της θεώσεως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χριστοποίηση. Όπως θα λέγαμε, έχουμε τη σαρκοποίηση του λόγου, έχουμε τη χριστοποίηση του ανθρώπου. Ο Θεός Λόγος συγκαταβαίνει, ο δε άνθρωπος ανέρχεται και συναντάται εκεί. Ο Θεός Λόγος σαρκούται, ο άνθρωπος χριστοποιείται. Αυτή η χριστοποίηση, το να γίνω Χριστός, alter Christus, άλλος Χριστός, αυτή η χριστοποίηση είναι η θέωση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τις εξής εικόνες, ή μάλλον τις εξής φράσεις, για να δείξει ότι αυτή η θέωση δεν είναι φιλολογία, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Ακούστε τι λέγει για να φτάσει ο άνθρωπος στην χριστοποίηση. Είναι κυρίως από την προς Εφεσίους επιστολή που παίρνω αυτά, κυρίως. Λέγει ότι ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου, ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και συνεπώς, καλεί κάθε άνθρωπο να πιστέψει στον Χριστό και να γίνει τέλειος εν Χριστώ. Δεύτερον, τεπληρωμένος
εν αυτό δηλαδή στον Ιησού Χριστό, πεπληρωμένος, γεμισμένος, γεμάτος, να γίνει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να γίνει δηλαδή τέλειος άνθρωπος κατά το μέτρο του ηθικού και πνευματικού αναστήματος, αυτό θα πει ηλικία, ανάστημα, κατά το μέτρο του ηθικού και πνευματικού αναστήματος του πληρώματος του Χριστού. Ακόμα, καλείται ο άνθρωπος να αποκτήσει νουν Χριστού. Νουν Χριστού. Πω πω, νουν Χριστού. Και ακόμα καρδίαν Χριστού. Προσέξτε, όχι χριστιανικό νου, όχι χριστιανική καρδιά, αλλά νουν Χριστού και καρδίαν Χριστού. Με άλλα λόγια, να γίνει τρόπον την αμία ταύτισης του νου μου με το νου του Χριστού, της καρδιάς μου με την καρδιά του Χριστού. Να έχω ό,τι έχει ο Χριστός. Δηλαδή τι? Να χριστοποιηθώ. Μεγάλο πράγμα, τεράστιο πράγμα, παιδιά, αυτό. Έτσι, αυτό το εν Χριστώ δίνε, το να ζω εν Χριστώ, οι πατέρες το ονομάζουν θέωση. Αυτή είναι η θέωση. Δεν ξέρω αν μπόρεσα με αυτή την ανάλυση να γίνω κατανοητός.